Το αρχονταρίκι της Λαύρας μας περιμένει το γεύμα. Αρχοντάρης ήταν τότε ο πατέρας Ισαΐας, που κατέλαβε το αξίωμα του πρώτου στις Καριές μετά λίγες ημέρες. Είχαμε τη χαρά να κινηματογραφήσουμε την τελετή στο Πρωτάτο και να δούμε τον ταπεινό Ισαΐα συγκινημένο να αναλαμβάνει την εξουσία του όρους. Είμαστε ξανά στη Λαύρα, στο κιόσκι της, σε ώρα δειλινού μετά τον Εσπερινό. Αύριο φεύγουμε για τα Καρούλια, τα ασκηταριά του Όρους, με οδηγό τον πατέρα Πέτρο. Ο Πέτρος, συγγραφέας, φωτογράφος, λαϊκός θεολόγος, ζωντανός οδηγός μαγειρικής, βοτανολόγος, ξεναγός και εκκλησάρης της Λαύρας. Ήρθα 19 ετών. Ήρθα προς πνευματική στροφή, προς άσκηση. Όλη την ουσία του κόσμου την αρνήθηκα μόνο και μόνο για ένα σκοπό, να πλησίουν στον Θεό. Αλλά ένα πράγμα να σκεφτείτε, ότι ουδείς δυνατή να αρνηθεί αυτήν την ουσία του κόσμου, όπου είπε ο Κύριος μας στη νίκη τη θλιμμένη οδός, είναι λέει. Εάν ο υπουράνιος πατήρ δεν ελκύσει μας, ουδείς έρχεται πρόσμη. Και εμείς αρνηθήκαμε αυτήν την ουσία του κόσμου, όχι εκ του εαυτού μας, αλλά μας κάλεσε ο Κύριος. Αλλά εδώ όμως μας άφηκε, τι είμαστε, πόσοι αυτά τα οποία αρνηθήκαμε. Και εργάζομαστε και αγωνίζομαστε και πολεμούμαστε από όλες τις μεριές. Μας πολεμάει ο πονηρός εχθρός με διάφορες φαντασίες, όπου δεν δίνεσαι να βάλεις στο νους τους πολέμους τους οποίους έχουμε μέρα και νύχτα ακατάπαυστα. Και δεν υπάρχει ώρα και στιγμή να μην τραυματίζομαστε, να μην μας τραυματίζει ο εχθρός από όλες τις μεριές. Ξεκινήσαμε πρωί με την Αστραπή, το μουλάρι της Λαύρας, φορτωμένο τα εργαλεία μας για τα Καρούλια. Ο δρόμος κατά τον πατέρα Πέτρο, 3 ώρες. Ο Ιωάννης Κουκουλιέδης βόσκαγε τους τράγους. Λοιπόν, ήρθε σε εφημεία και έψαλε. Το κάτω μέρος ήταν ανησυχαστής και όταν ήκουσε τον αγγελικό ύμνο που έψαλε ο Ιωάννης ο Κουκουγέλης, τον φάνηκε πολύ παράξενο. Νόμιζε ότι ήταν άγγελος και όχι άνθρωπος. Και βγήκε προς τα πάνω και είδε τους τράγους να στέκονται όρθιοι και να κροάζονται τον ποιμέναν τους. Τότε αντελήφθηκε και σκόθηκε, ήρθε ο αρημίτης στον ηγούμενο και του λέει: «Άγιε ηγούμενο», λέει, «εσείς έχετε άγγελο και όχι άνθρωπο», λέει, «στους τράγους», λέει. Η αγγελική φωνή του, λέει,
και το παράξενο εκείνο που οι τράοι στέκονταν και ακροάζονταν τον πεμένα τους, μαζωμένα γύρω στον πεμένα, λέει. Τότε τον κάλεσε ο ηγούμενος εδώ πέρα και το έβαλε σε επιτίμιο και ομολόγησε ότι ήταν Βασιλόπουλο, ήταν ο αναζητούμενος που ζήταγε. Τράγος φύλαγε διότι εδώ το Αγιονόρος απογόρευεται αυστηρός πάνη είδους θερνικών ζώων. Και μόνο ασερνικά είναι από παλιά χρόνια απογορευμένο. Αυτές λέγονται αβορνές. Τις μαζεύουμε και τις κάνουμε βραστές με το λαδάκι όπως τα ραδίκια, αλλά γίνονται και με τα μάλαθρα μαγειρευτές, οι οποίες είναι πολύ νόστιμες και ρουφτικές. Αλλά θέλουν κρυμμεδάκι μπόλικο μέσα. Πάτερ Πέτρο. Λέγε. Πόση ώρα είναι από εδώ τον Δανιλαίου? Περίπου καμιά ώρα. Σωστή ώρα ή από αυτές μετράς? Μα άκουγα κύριε, σας είπα και προηγουμένως, όταν φύγαμε από το Χαΐρι και δόθη είναι μια μισή ώρα. Λοιπόν, ήρθαμε στα Κρυανιερά, σας είπα μια ώρα. Τώρα σας λέω πάλι μια ώρα. Γιατί? Εάν περίπτωση ο σκύλος, τον ρώσαν του σκύλου, πόσα χιλιόμετρα την ώρα θες, κατά τη διαβόλη θα μπλέξω. Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε διαβόλους από κοντά να μας κυνηγάνε. Πάμε και καθόμαστε. Πάμε και τι σταματάμε, τούτο να πάρουμε, τ' άλλο να ειδούμε. Μόνο είναι ακόμα μια ώρα και ακόμα μια ώρα. Θα κάνουμε κανένα 10 ώρες σε αυτήν την περιδρομή, τη διαδρομή. Βλόγι σου γέρονα. Κύριε. Δεν γέννησε βρε βλόγι μέν. Πού χάθη σου, τι δεν φαίνεσαι. Πού να χάθω. Ωραία, γέρασε στα λέπω ρε. Τι να κάνω, τι γέννησε. Καλώς όσο. Τι να πάρει το γύρο. Την Αγιάννα ήσαν. Ναι. Τώρα με κάνετε κούτσουρο φωτογραφίες. Δεν με ρωτάτε κιόλα, ε. Μα δεν παίρνουμε, δεν είναι και φωτογραφίες, είναι ενθύμια. Τα Καρούλια είναι τόπος φοβερός, αλλά ας διαβάσουμε την περιγραφή ενός μοναχού. Ό,τι το δια την Αίγυπτον και τους μοναχούς της η βαθυτάτη έρημος, είναι δια τον Άθο και τους πατέρας τους τα φοβερά Καρούλια. Από του ύψους 15-20 μέτρων, υπέρ την θάλασσαν αναμένει ο έγκλειστος ερημίτης ως νεοσός κοράκων, πότε θα διέλθει λέμβος της και θα αποθέσει εντός του κρεμαμένου καλαθίου τεμάχιον άρτου, και τούτο εν καιρό γαλήνης. Ως όστρακα κολλημένοι στον αλήκτυπον βράχων του ακροτηρίου, απεκδέχονται των ιετών του ουρανού ή να δροσίσωση την γλώσσα των. Πόσοι εξ ημών και πόσοι απότε ξηράς και θαλάσσης παρερχόμενοι και διαπορευόμενοι δεν κινούσει τα σκεφαλάς, ικτήρονται σε αυτούς ως απονενοημένους. Έχουσι δίκαιον, οι εκ της γης ούτω σκέπτονται και ομιλώσιν. Οι εκ του ουρανού ουράνια φρονούσι και εις ουρανούς περιπολεύουσιν. Αετί υψηπέται αυτοί και εμείς νήσε χαμερπείς. Α ουδυνάμεθα ποιήν χλεβάζοντες. Δεν θα είπω υπερβολήν αν ονομάσω τους πατέρας των Καρουλίων πετινά του ουρανού, διότι μόνον προς αυτόν ατενίζουσι και ενοερώσει σ' αυτόν ως προέφην περιπολούσι.
είδον εκ του πλησίον τους αδερφούς αυτούς εν της ερημητηρίης των, οι πλήστοι παρήλικες και εκ της σκληράς ζωής κατεσκλικώτες, στιγνή αλλά γλυκή στην όψιν και πρόσχαρη, υποδέχονται τους σπανίους επισκέπτας με προσιγορίαν και στενοχωρούνται, διότι απορούνται στον πάντων, δεν δύνανται να περιποιηθούν έστω και στοιχειωδώς αυτούς. Επερισσότερε καλύδε και τα σπήλαια δεν έχουν εκκλησίδια και ούτως αναγκάζονται οι δυνάμενοι να μεταβαίνουν εις γειτονικάς δια της λειτουργίας και μεταλήψεις. Διακοπών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ο Έσυ και σώσουν ημάς. Αμήν. Το ασκηταριό είναι έρημο και μοιάζει να μην έχει πατήσει εδώ άνθρωπος από πολύ καιρό. Αργότερα ο γείτονας μας είπε πως ο κάτοικός του, ο Γεροπαχώμιος, γλίστρησε στην αλυσίδα και σκοτώθηκε στα βράχια. Λοιπόν, ο αίρος προπορεύεται σε κάθε εργασία. Αλλά ο θεϊκός ο αίρος, όταν είναι ο άνθρωπος αυτός, ούτε να βλέπει, ούτε να ακούει. Διότι τόσο πολύ γλυκένεται από τον Θεό και θέλει μέρα νύχτα να προσεύχεται και να είναι ο νους του στον Θεό και να μην αποσπάζεται από εδώ και από εκεί, διότι όταν ακούει φωνές ή αυτά δεν μπορεί να προσλωθεί προς τον Θεό. Εκείνος ο ερμήτης με τσαλτσίδες πώς περνούσε σε εκείνο το μέρος εκεί πέρα, σε εκείνη τα σκαλοπάτια, σε εκείνο το γκρέμος, το αχανές. Λοιπόν, όπου τα είδαμε εμείς οι δυστυχείς και φοβήθηκαμε, λοιπόν, αυτός πώς περνούσε φορτωμένος με το φορτιό να κουβαλάει τα στροφεμά του σε αυτό το συγχαστήριο εκεί πέρα. Αλλά ο αέρος προς τον Θεό έξω εκβγάλει τον φόβο αυτόν. Αυτή η ρημίτη εκεί πέρα που στηρούνται τα πάντα, το πράσινο το φύλλο, με το νερό το βρόχινο και με το παξιμαδάκι που ζουν εκεί μέσα. Από τα Καρούλια γυρίσαμε στον Αρσανά της Λαύρας με το μοτόρι. Αφήσαμε τον πατέρα Πέτρο και συνεχίσαμε για το μοναστήρι των Ιβύρων. Το καΐκι έχει αράξει στον Αρσανά των Ιβύρων και το τσούρμο του γεύεται την κακαβιά. Εδώ στο μοναστήρι των Ιβύρων, κατά την παράδοση, είπε η Παναγία πηγαίνοντας στην Κύπρο. Ιδέ λαβούσα τον Άγιον Ιωάννην, τον Ευαγγελιστήν και Παρθένων, και δώρα αεποίησε δια των Λάζαρων, ομοφόριον και επιμάνικα, εμβάντες εις το πλοίον προς την Κύπρον απέπλευσαν. Ανέμου δε μεγάλου πνεύσαντος, επήγαινε το πλοίον εις το του άθο όρος, εις τον ασκάλωνα των του κλίμεντος λεγόμενων, ένθανη είναι η μονή των Ιβύρων ίδρυτε. Το δε όρος όλων κατήδωλον είναι και γάρε κύσε το του αφλόνος ιερίων ίστατο.
και πανταχώθεν οι Έλληνες της Οικουμένης εν τούτο το όρι συνέτρεχον ως μέγατε και σεβάσμιον. Ημένης προσκύνησιν του Απόλλωνος, οι δε διαχρισμάτων και ενιγμάτων ήγουν προφητιών και μαντευμάτων. Τίνιν και έκαστος κατά την αυτού βούλησιν απελάμβανε. Και είναι εκεί πάσα η του διαβόλου μέθοδος και τέχνη. Τότε τη γαρούν εκ πάντων των ειδόλων κραυγή συμβοή μεγάλη γενωμένη τη άδεη κουέτο. Άνδρες οι του Απόλλωνος άπαντες, πορευθέντες εις τον του κλίμεντος λιμένα, προσυπαντήσατε την μητέρα του μεγάλου Θεού Ιησού Χριστού Μαρίαν. Και πάντων θαυμαζόντων, εν το λιμένη συνέτρεχον, ενώ το πλοίο νευρώντες περί της μητρός του μεγάλου Θεού επινθάνοντο. Η δε μύτη του Κυρίου εφανέρωσεν εαυτήν αφόβος, υπούσα εγώ ημί. Οι δε λαβώντες αυτήν μετά πάντων τον εν το πλοίο, εν τον εαυτόν συναγωγείο απήγαγον με τα δέους πολλού και σεβάσματος. Το μοναστήρι του Σταυρονικήτα είναι δίπλα στο Ιβύρον. Ανάμεσά τους η Καλλιάγρα, ο αρσανάς της μονής Κούτλου Μουσίου. Από τα ομορφότερα κτίσματα του όρους. Καλά, καλώς ήρθατε στα μέρη μας. Ευχαριστούμε. Από πού είστε? Από την τηλεόραση είμαστε. Α, ωραία. Την ανάγκη εξυπηρετούμε. Όχι ότι υπάρχει τίποτα, αλλά τέλος πάντων. Καλώς ήρθατε. Πολύ, πολύ ωραία. Τι ύμνος ήταν αυτός? Είναι του γεροντά μου. Είναι των οσίων πατέρων οι οποίοι ασκήτευσαν εδώ στη Μικρή Αγιάνα, στο μέρος που μένουμε, τον οποίο έγραψε ο γεροντάς μου, ο πατήρ Γεράσιμος, ο υμνογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Και μοναδικός, ας πούμε, σε όλη την Ορθοδοξία και με παγκόσμια προβολή. Αυτός έγραψε τον ύμνο και τη μουσική. Και τον... Όχι, η μουσική είναι επί τη βάση του ήχου στον οποίο θα γραφεί. Γράφει το κείμενο ο γέροντας και αυτό μελοποιείται κατά κάποιο τρόπο μόνο του. Επί τη βάση των παλαιών. Και εσείς αυτά τα ψέλνετε τώρα, εδώ τα ψέλνει και η Εκκλησία κάτω. Τα ψέλνουμε στις Αγρυπνίες και όπου εορτάζουν οι Άγιοι για τους οποίους έχει γράψει ο γέροντας. Μάλιστα, αγαπητοί. Σας πω, αλλά πρωτίστως θα ήθελα να σας πω ότι η εκκλησιαστική μας συνογραφία είναι δώρο Θεού. Δεν είναι προϊόν ανθρωπίνου κατασκευάσματος. Και για να είναι τέλειοι οι μνήμοι και άρτιοι και πλήρης και δόκιμοι καθ' όλα, πρέπει να είναι γραμμένοι με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Θέλετε να σας πω πώς συντάσσω εγώ τους ήμους, ή δούχο πώς συντάσσω.
στίβλους αυτούς, οι οποίοι τίθενται πεντατάφτα, η λειτουργική χρήση. Αφού διαβάσω τον βίο του Αγίου, ενός Αγίου πρόκειται ενίσω, τι μάρτης είναι αυτός, ή όσιος, ή ιεράρχης, ή ασκητής κλπ. Θα συγκρατήσω μέσα μου, στην καρδιά μου, στο νου μου, τα ουσιοδέστερα στοιχεία του βίου του, τα οποία θα μου χρησιμεύσουν για την περαιτέρω εξήμνηση της ζωής του ολοκλήρου. Θα καθίσω στο ταπεινό μου γραφείο, όπως το είδατε, ναι, και αφού συγκεντρώσω τον εαυτό μου εντός του εαυτού μου, μακράν από πάσαν επικοινωνία και θόρυβον και τύρβιν και μέρημναν του έξω κόσμου, θα κάνω μια αυτοσχέδιο ανθερμή προσευχή προς τον Θεό, προς τον Παράκλητο κλπ. Και στον Άγιο που θα ειμνήσω. Και δια της ισχυράς φαντασίας μου θα προσπαθήσω να παρουσιάσω μπροστά μου αγωνιζόμενον τον Άγιο που πρόκειται να ειμνήσω. Τον έχω μπροστά μου για τις φαντασίες τον Άγιο. Και εκ των αγώνων, εκ των αρετών του, εκ των ενεργειών του των πνευματικών, εκ των θαυμάτων του, εκ των αντιλήψεων, εκ των δωρεών που έχει από τον Θεό, θα παίρνω την ύλη και θα συντάσσω τους ύλους. Ευτυχώς ότι η χάρη του Θεού μου έχει δώσει ευχέρεια και συντάσσω με πολύ άνεση τους ύλους. Υπολείπεται μόνο η υιοθέτηση των ύμνων από την Εκκλησία δια της εγκρίσεως παρά της Ιεράς μας Συνόδου. Φεύγουμε με το σούρουπο από το κελί. Ο γέροντας μας αποχαιρετά από το παραθύρι του. Η εμπειρία από 6 μηνών ζωής στο όρος είναι συγκλονιστική και για να θυμηθούμε ξανά τον Παπαντονίου, από μέσα αν διχούσε ο ήχος της καμπάνας, γλυκιά γενέθλια μουσική. Αχ, αν ήταν ικανός ο άνθρωπος για μια σταθερή ευδαιμονία εδώ κάτω, πού αλλού θα αισθανόταν το ουράνιο θέλγητρό της, αν όχι στην πράσινη ηρεμία της ευτυχισμένης αυτής γωνίας της γης. Είναι σύστημα βίου που διαμορφώθηκε μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας κατ' οργανικήν ανάπτυξη και προς τα άκρα προώθηση των ηθικών αρχών του χριστιανισμού. Η θεωρία σύμφωνα με την οποία ο μοναχισμός είναι αποτέλεσμα και προϊόν επιδράσεων ανατολικών θρησκευμάτων εις τα οποία από παλαιότερα χρόνια εφαρμοζόταν είναι αβάσιμη, γιατί ιστορικά δεν έχει βεβαιωθεί κανένα συνδετικός κρίκος μεταξύ χριστιανικού μοναχικού βίου και ανατολικού μοναχισμού. Κατά τα μέσα του 3ου αιώνα, η διωγμή των χριστιανών ήταν σκληρή και πολλοί πιστοί άφηναν τις πόλεις για να καταφύγουν στις ερήμους και στα βουνά. Η κατάσταση αυτή συνεχιζόταν μέχρι και τις αρχές του 4ου αιώνα που οι διωγμοί έφτασαν στο αποκορύφωμά τους. Έτσι, πολλοί χριστιανοί έζησαν στην Ήπεθρο τρώγοντας χόρτα και ό,τι άλλο τους προσέφερε η φύση. Πολλοί συνήθισαν σε αυτόν τον τρόπο ζωής, ώστε ίδρυσαν και στέγη στην έρημο μακριά από τον κόσμο που εσχίζεται από το μίσος. Αργότερα, οι διωγμοί σταμάτησαν, αλλά ο αριθμός των ερημητών αυξανόταν. Πολλοί χριστιανοί, αντί του μαρτυρίου αίματος που μέχρι τώρα είχαν υποστεί και το οποίο επεσφράγιζε έναν αγώνα προς θηριώδεις ανθρώπους, υπεβάλλονται τώρα σε ένα μαρτύριο συνειδήσεως που διαρκούσε ισοβίως και που σύμφωνα με όσα ο Χριστός είχε διδάξει, έπρεπε να θέσουν απόλυτο έλεγχο στις επιδιώξεις τους, να υποστούν τη δοκιμασία του πόνου, να εξαρνήσουν την ψυχή τους και να αποχωριστούν πολλών επιγείων πραγμάτων και αγαθών για να αποκτήσουν των επουράνιων θησαυρών. Πρώτος γνωστός ερημίτης υπήρξε ο Παύλος εκ Θηβαΐδος, αλλά πραγματικός ηγέτης της ερήμου ήταν ο Μέγας Αντώνιος, τον οποίο τακτικά συμβουλευόταν και ο Μέγας Κωνσταντίνος. Η προσωπικότητά του και η μεγάλη του φήμη τράβηξε κοντά του πολλούς χριστιανούς.
5.000 αναχωρητές επλημμύρισαν την έρημο της Νητρίας και τις γύρω περιοχές. Άλλες μεγάλες ασκητικές προσωπικότητες ήταν ο Αμμόνιος και Μακάριος στην Αίγυπτο και ο Ιλαρίων στη Γάζα της Παλαιστίνης, που υπήρξαν οι δημιουργοί των πρώτων υποτυπωδώς οργανωμένων μοναστικών κέντρων, που τότε τα έλεγαν λαύρες, από το όνομα των υπαιθρίων αγορών, όπου οι ασκητές πουλούσαν τα χειροτεχνήματά τους, κυρίως την ψάφθα. Έτσι έχουν δημιουργηθεί οι πρώτες μοναστικές κοινότητες. Την ίδια περίπου εποχή εμφανίστηκε και ο Άγιος Παχώμιος, ο οποίος στο Νείλο ίδρυσε πολυάνθρωπα μοναστήρια κατόπιν υποδείξεως του Θεού Διαποκαλύψεως. Εμφανίστηκε άγγελος Κυρίου εις τον Παχώμιον και του υπέδειξε το μοναχικό σχήμα και του είπε «Εν τούτο το σχήματι σώζεται πάσα σάρξ». Το γεγονός αυτό ανιστορείται σε πολλές εκκλησίες, κυρίως του Αγίου Όρους. Το σχήμα αυτό έχει καθιερωθεί πλέον και το φέρουν οι μοναχοί. Είναι το αγγελικό σχήμα των μοναχών. Σε αυτό το σχήμα το οποίο παρέλαβε ο Άγιος Παχώμιος από τον Άγγελο Κυρίου που του ως εκ θαύματος εις την Αίγυπτο, γιατί και από εκεί έχει την καταγωγή του. Σε αυτό το σχήμα έχει όπως έχουμε ας πούμε την παράδοση, είναι γεγραμμένα αυτά τα γράμματα. Όπως εδώ ας πούμε Ιησούς Χριστός νικά, εδώ τούτο το ξύλο φρύτους οι δαίμονες. Εδώ πάλι λέει ζωής ξύλων και κάτω δεικνύει τον τάφο του Αδάμ που ήταν ο Τίμιος Σταυρός και συγχρόνως ήταν η κεφαλή του Αδάμ, το οποίο βρίσκεται και σήμερα, λένε, όπως έχουμε ακούσει, στην Αγγλία, στο Λονδίνο. Και τούτο είναι το συμπλήρωμα, το οποίο το Πολυσταύριο, το οποίο λέγεται εις όλους τους μοναχούς. Γι' αυτό και δεικνύει, ας πούμε, το βάρος των αμαρτιών του που είχε κάποτε στη ζωή. Αυτό τώρα το φοράτε μέσα από το ράσο ή απ' έξω? Όχι, έτσι όπως το βλέπετε. Όπως το βλέπουμε. Έτσι, και από πάνω μπαίνει το ράσο. Πάντοτε οι μοναχοί, οι μεγαλόσχημοι, όχι δε όλοι. Όσοι είναι μικρόσχημοι δεν φέρουν το σχήμα αυτό. Ποιοι είναι μικρόσχημοι? Οι μικρόσχημοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν διαβαστεί, είναι ακόμα, ας πούμε, πρώτοι. Πρέπει να περάσουν μια δοκιμασία 3,5 έτη για να φορέσουν το αγγελικό σχήμα. Τα πρώτα μοναστικά κέντρα που αναπτύχθηκαν στην Αίγυπτο, τη Συρία, την Παλαιστίνη, τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη διαλύθηκαν με το πέρασμα του χρόνου από διάφορες αιτίες, κυρίως από την εμφάνιση των Αράβων και άλλων εχθρών της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στις ανατολικές κυρίως περιοχές. Εξάλλου, ευνοήθηκε για τους ίδιους λόγους η εξάπλωση του μοναχισμού στον Άθο, που συνεχίζει να αποτελεί την ακρόπολη της Ορθοδοξίας και την προμετωπίδα του ανατολικού χριστιανισμού. Σύμφωνα με μια παράδοση, η Θεοτόκος με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, παραπλέοντας τον Άθο, αποβιβάστηκαν ύστερα από φοβερή θαλασσοταραχή στο χώρο όπου βρίσκεται σήμερα η Μονή των Ιδύρων. Εκεί η Παναγία σταμάτησε για λίγο και θαυμάζοντας το ωραίο τοπίο ζήτησε από τον Υιό της να της παραχωρήσει όλο το όρο σαν δώρο, παρόλο που οι κατοικοί του λάτρευαν τα είδωλα από τη μια άκρη ως την άλλη. Τότε ακούστηκε μια φωνή που έλεγε «Έστω ο τόπος ούτως, κλήρος σως και περιβόλεων σών και παράδεισος, έτι δε και λιμήν σωτήριος των θελόντων σωθήνε». Έτσι καθιερώθηκε το Άγιον Όρος σαν κλήρος και περιβόλη της Θεοτόκου. Κατάλληλος σαν τοποθεσία και στάδιο ασκητικών αγώνων ο Άθος, συγκέντρωσε από τους πρώτους κιόλας βυζαντινούς χρόνους πολλούς μοναχούς που προέρχονταν από όλα τα σημεία της αυτοκρατορίας. Γι' αυτό δικαιολογημένα ονομάστηκε όλη η Χερσόνησος Άγιον Όρος από τη Μεσοβυζαντινή εποχή.
αναζητώντας τις ρίζες της οργανωμένης μοναχικής ζωής στο όρος, δεν είναι δυνατό να καταλήξουμε σε σίγουρα συμπεράσματα. Μπορούμε όμως να υποθέσουμε ότι πρώτα εγκαταστάθηκαν στη Χερσόνησο του Άθο ερημίτες μοναχοί στην αρχή σε ομαλό έδαφος, αργότερα για να αποφύγουν τους πειρατάς ανέβηκαν ψηλά στις απρόσιτες κορυφές του όρους και ακόμη αργότερα συγκεντρώθηκαν σε κοινότητες ή λαύρες κατά το πρότυπο των κοινοτήτων της Παλαιστίνης. Με τον τρόπο αυτό πρέπει να εμφανίστηκε στο όρος εκτός από τον ερημητισμό και η δεύτερη μορφή του μοναχισμού, η λαβριωτική ή κοινοτική. Ο Άθος πλέον εμφανίζεται σαν αξιόλογο μοναστικό κέντρο και μπαίνει επίσημα στην ιστορία με τη συμμετοχή αγιοριτών μοναχών στη σύνοδο του 843. Έναν αιώνα αργότερα εισάγεται στον Άθο και το τρίτο είδος μοναχισμού, ο κοινοβιακός. Κύριος ιδρυτής του κοινοβιακού μοναχισμού στο Άγιον Όρος είναι ο φίλος και εξομολογητής του αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά, Όσιος Αθανάσιος Αθωνίτης, που θεμελίωσε πριν από 1000 χρόνια περίπου, 963, την περίφημη μονή της Μεγίστης Λαύρας. Έτσι, οι ξύλινες καλύβες αντικαταστάθηκαν από μεγάλα πέτρινα κτίρια και ο ερημητικός βίος από μια ζωή ομαδική και οργανωμένη. Αυτή όμως η καινοτομία έγινε η αιτία να στασιάσουν πολλοί αγιορείτες εναντίον του Αθανασίου. Επικεφαλής τους ήταν μια άλλη σύγχρονη και το ίδιο ισχυρή προσωπικότητα, ο μοναχός Παύλος Ξηροποταμινός, στον οποίο ενσαρκώνεται κυρίως η κατά του Οσίου αντιπολίτευση. Ευγενής Βυζαντινός αυτός αντιλαμβανόταν την άσκηση με την πολύ αυστηρή της μορφή, στην ερημιά, τη φυγή και την τέλεια απομόνωση του ατόμου από τον κόσμο. Γι' αυτό ήταν κηρυγμένος εναντίον της δράσεως και των μεγάλων έργων. Αντίθετα, ο Αθανάσιος, εκτός από τη μεγάλη ευσέβεια και τις πολλές αρετές του, άνδρας με ευρύτερο πνεύμα και διοικητική ικανότητα, τοποθετούσε δίπλα στην απομόνωση τη δράση και την κοινωνική συμβίωση των μοναχών. Έτσι, αντιπροσωπεύοντας οι δύο άνδρες διαφορετικές θεωρίες, επόμενο ήταν να συγκρουστούν. Τότε ο αυτοκράτορας έστειλε στον Άθο το μοναχό Ευθύμιο Στουδίτη να κάνει ανακρίσεις. Αλλά όπως ήταν φυσικό, με τις αποφάσεις που πήρε ευνοούσε οπωσδήποτε το φίλο του Αθανάσιο και τελικά αναγνώρισε τη μορφή και τα δικαιώματα των μεγάλων μοναστηριών σύμφωνα με την άποψη του Αθανασίου. Οι αποφάσεις αυτές, στηριγμένες στις κανονιστικές διατάξεις του Οσίου, αποτέλεσαν το πρώτο τυπικό του Αγίου Όρους, που εξακολουθεί και σήμερα ακόμη να ισχύει ως ο βασικός νόμος που διέπει τα του Άθο. Μερικά μοναστήρια στην τράπεζα ή τη λιτή
Είναι εικονογραφημένη η κλίμακα για να υπενθυμίζει στους μοναχούς τον διαρκή αγώνα για την πνευματική τους ανύψωση. Στην κλίμακα, έργο γραμμένο από τον Ιωάννη το Σιναίτη, παρουσιάζονται συστηματικά ιδέες για την κοινοβιακή κυρίως, αλλά και για την ερημητική ζωή, ταξινομημένες κατά τρόπον που δείχνει πορεία προς την ηθική τελείωση. Ο συσχετισμός με το όραμα του Ιακώβ δηλώνεται από τον ίδιο το συγγραφέα. «Εώσια αρετέ τη του Ιακώβ κλίμακη προσεήκασιν, μια τη μια παραπέμπουσε εις ουρανών των προαιρούμενων αναφέρουσιν». Από αυτό βεβαίως προήλθε η ονομασία κλίμαξ. Στόχος της κλίμακος είναι να κηρύξει την υψηλή υποχρέωση που έχουμε να αναμορφώσουμε τον εαυτό μας καθ' ομοίωση του προτύπου και να αποδηθούμε σε σκληρό αγώνα ηθικής ανυψώσεως. Η πνευματική ζωή κατά την διδασκαλία του Σιναίτου κλιμακώνεται. Έχουμε βαθμίδες χαμηλές και βαθμίδες υψηλές, καταστάσεις κατώτερες και καταστάσεις ανώτερες. Του ενός ο αγρός αποδίδει τριάκοντα, του άλλου εξήκοντα και του άλλου εκατόν. Η μεγάλη αξία του έργου έγκυται στο ότι κατορθώθη να περισωθεί σε θαυμαστή σύνθεση τόσο πολύτιμο υλικό της ασκητικής πείρας. Η κλίμαξ, παραλλήλως προς την υψηλή θεωρητική διδασκαλία, παρουσιάζει και αντίστοιχη πρακτική. Ο μοναχός πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμος για την αναχώρησή του από τη ζωή στην αθανασία. Να βιάζει τον εαυτό του παντού, όπως λέγει το θετικό στην αρχαία μας γλώσσα, «Δια φύσεως διενεκής». Πάντοτε να βιάζει σε όλα τον εαυτό του για να αναβαίνει σε τελειότητα. Διότι ο μοναχός είναι μιμητής της νέας ζωής, της Αναστάσεως των Αγγέλων που θα είναι όλοι άνθρωποι μετά την Κοινή Ανάσταση. Γι' αυτό από εδώ με σώμα μιμείται τη ζωή των ασωμάτων Αγγέλων. Και τελευταία είναι η τελεία αυταπάρνησης του εαυτού του. Μέχρι σταυρού και θανάτου. Γι' αυτό λέγεται μίμηση του Χριστού μέχρι σταυρού και θανάτου. Αυτά είναι του μοναχού. Σήμερα οι μοναχοί στο Άγιο Όρος ζουν στα μοναστήρια, στις σκήτες, στα κελιά, στις καλύβες, στα καθίσματα και στα ησυχαστήρια. Τα μοναστήρια διακρίνονται σε κοινόβια ή ιδιόρυθμα ανάλογα με το σύστημα διαβιώσεως. Στα κοινόβια οι πατέρες έχουν τα πάντα κοινά και ουδέν ίδιον. Δηλαδή η εργασία, η προσευχή, το φαγητό, η στέγη είναι κοινά και ίδια για όλους. Στο κοινοβιακό μοναστήρι επικεφαλής είναι ο ηγούμενος που διοικεί το μοναστήρι με τη γεροντία και τους επιτρόπους. Η εκλογή του ηγουμένου γίνεται με μυστική ψηφοφορία από κατάλογο υποψηφίων που υποβάλλει η γεροντία. Σε περίπτωση που ο ηγούμενος δεν είναι αρχιμανδρίτης, γίνεται. Ο ηγούμενος είναι ισόβιος. Η ζωή των μοναχών στο Όρος είναι ιδιαίτερα αυστηρή, εκτός της εργασίας αφιερωμένη κυρίως και στην παρακολούθηση εξαντλητικών λειτουργιών, αγρυπνιών, σε κατηδίαν προσευχές και αυστηρές νηστείες. Το
Το τυπικό επιβάλλει εκτός των λειτουργιών κατά τα Κυριακάς και εορτάς 40 αγρυπνίες το χρόνο, καθημερινό όρθρο και εσπερινό. Καθημερινά 4 ώρες πριν την ανατολή του ήλιου αρχίζει ο όρθρος και 4 πριν από τη δύση ο εσπερινός. Βάση της ιδιωτικής προσευχής αποτελεί το κομποσκήνι που συνοδεύεται με τη σύντομη μονολόγιστη ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με». Ένας από τους σπουδαιότερους σύγχρονους απολογητές του αγιορείτικου μοναχισμού, ο Θεόκλητος Διονυσιάτης, γράφει σχετικά: «Η προσευχή είναι ενέργεια μυστική. Ο μυστικισμός αποτελεί μια εξαιρετική ικανότητα αφαιρέσεως. Η πνευματική ενέργεια διασκητικής αγωγής προς απαλλαγήν εκ των επιδράσεων του υλικού περιβλήματος, η αναζήτησης μυστικών λόγων υπό την ύλην και η κατόρθωσης αδιαλείπτου νοεράς επικοινωνίας μετά του Θεού χαρακτηρίζουν τον προς τα έσω πάντοτε στρεφόμενον μυστικιστήν, ποθούντα την μυστική ένωση κατόπιν ψυχικής καθάρσεως». Οι μοναχοί αναλαμβάνουν ο κάθε ένας ανάλογα με τις ικανότητές του διάφορες εργασίες που του αναθέτουν οι προϊστάμενοι του. Έτσι, ο αρχοντάρης φροντίζει για την υποδοχή και εξυπηρέτηση των επισκεπτών προσκυνητών. Ο τραπεζάρης είναι υπεύθυνος για την τράπεζα και την ετοιμασία της. Ο μάγειρος για την παρασκευή του φαγητού. Ο δοχιάρης για τη διαχείριση της αποθήκης. Ο εκκλησιάρχης για την εκκλησία. Ο καμπανάρης χτυπά τις καμπάνες. Ο τυπικάρης υπηρετεί στο ναό ως τελετάρχης κλπ. Η τράπεζα στα κοινοβιακά μοναστήρια λειτουργεί 2 φορές την ημέρα, το πρωί μετά τον όρθρο περί την ανατολή του ήλιου και το βράδυ μετά τον εσπερινό περί τη δύση του ήλιου. Το φαγητό είναι λιτό και περιορίζεται στο τυρί, το λάδι, το κρασί, τα όσπρια, τα λαχανικά και το ψάρι. Το κρέας σπανίζει στο όρος και από τα κοινόβια λείπει εντελώς. Οι νηστείες τηρούνται αυστηρά. Συνεπομένως δε και τα δόγματα αυτής είναι ορθόδοξα και ευσεβέστοτα. Το τελετουργικό της κοινοβιακής τράπεζας τηρείται κατά κανόνα απαραβίαστο. Και ενώ οι μοναχοί και οι προσκυνητές τρώγουν, ένας μοναχός διαβάζει το συναξάρι. Ή να μην λέγω ότι και πολλό μάλλον τι αυτά κατά τους μεταφυσικούς. Στα ιδιόρυθμα μοναστήρια, η τροφή των μοναχών δεν είναι κοινή. Δηλαδή κάθε μοναχός φροντίζει μόνος του για το φαγητό του και την ένδυσή του. Η διοίκηση ασκείται από επιτροπή και τη σύναξη των προϊσταμένων. Οι μοναχοί για τα διακονήματα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν αμείβονται από το μοναστήρι. Κυρίες των αξιωματικών, ανοιχτά από τη Μονή, παρακάλεσαν να πάμε με την Αγία Ζώνη να προσκυνήσουν και να κάνουν και ιασμό μέσα. Τα ιδιόρυθμα μοναστήρια σήμερα μπορούν να μετατραπούν σε κοινόβια εφόσον η αδελφότητα το θέλει. Το αντίθετο όμως απαγορεύεται. Το κάθισμα αποτελεί εξάρτημα του μοναστηριού. Είναι ένα μικρό σπίτι καλύβα και εκεί εγκαθίσταται ένας μοναχός που παίρνει τρόφιμα από το μοναστήρι έναντι ενός μικρού τιμήματος. Ο ένικος του καθίσματος θεωρείται μέλος της αδελφότητος και διατηρεί κελί και μέσα στο μοναστήρι. Η μοναχή των καθισμάτων κατά κανόνα είναι υψηλής πνευματικότητος και απειλαγμένη των κοινωνικών και πρακτικών έργων,
επιδίδονται έτσι εις την ανησυχία θεωρίαν του Θεού. Τα κελιά είναι μοναστικά οικοδομήματα μέσα σε μια αγροτική έκταση. Ανήκουν πάντα σε μοναστήρια και παραχωρούνται σε όμιλο τριών προσώπων έναντι ενός τιμήματος. Οι κελιώτες ζουν κατά των οικογενειακών βίων και ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία ή και με το εργόχειρο. Η καλύβα είναι μικρότερη από το κελί, με ενσωματωμένο ναίδριο. Ανήκει και αυτή σε μοναστήρι και παραχωρείται σε όμιλο δύο ή τριών προσώπων, με μικρότερο τίμημα όμως από το κελί. Οι μοναχοί στις καλύβες ασχολούνται με τις τέχνες και τα εργόχειρα, για να οικονομήσουν τα προστοζήν και να συντηρήσουν τα μονίδριά τους και ασκούνται αυστηρότερα από τους κελιώτες. Οι ιδιόρυθμες σκήτες αποτελούν οργανωμένες κοινότητες από αριθμό καλυβών. Έχουν την καταγωγή τους στις παλαιότερες λαύρες και ανήκουν σε μοναστήρια. Έχουν την όψη χωριού και διοικούνται από το δικαίο και τη σύναξη. Σας κάλεσα σήμερα στη σύναξη αυτή, όπως πάντοτε γνωρίζετε, για τα διακονήματα τα οποία είναι που πρέπει να μπουν μέσα, όπως είναι των εφημεραίων, των τυπικάρι, των διακονητών της διακονίας των αστικών, των διαβαστών, για να τακτοποιήσουμε το θέμα αυτό. Και σας παρακαλώ, όπως εκλέξετε τα πρόσωπα τα οποία εσείς και εγώ βέβαια ως προεδρεύων, αλλά και εσείς ως μέλη της συνάξεως, μου προτείνετε αν αυτά είναι κατάλληλα ή όχι για την επόμενη διακονία του έτους, του νέου έτους, του δικιάτου μου. Σας παρακαλώ, Άγιοι Πατέρες, έχω να σας προτείνω ορισμένα πρόσωπα, τα οποία ελπίζω με τη βοήθεια της Αγίας Άνης να τα δεχτείτε. Πρωτίστως ήθελα να βάλουμε τους εφημεραίους, οι οποίοι θα διακονήσουν την εφημερία όπως πάντα συνεχίζεται, και όπως έχουμε πάντα, πρώτον είναι ο πατήρ Σαραφείμ, είναι ο πατήρ Παντελεήμων ο Κάρτσονας, ο πατήρ Χαράλαμπος του Τιμίου Σταυρού και ο πατήρ Ιωάννης. Οι μοναχοί και εδώ προσεύχονται στα κελιά τους, εκτός από τις Κυριακές και γιορτές που συμπροσεύχονται στο Κυριακό, την εκκλησία της Σκήτης. Λοιπόν, τον Αγίου Πατέρων ημών, ήδη Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου, προσκύπτε μέσα να καθέ για τον Αγγέλο τον ύμνο βόμαστε δυνατέ. Άγιος, 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 Υιό Θεός διαδεσε ο τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα. Τη σκύη και του ύπνου εξεγεράνουμε, Κύριε, του νου φώτισον η καρδία μου, τα χείλη μου άνοιξον. Οι σκητιώτες μοναχοί ασχολούνται με τη χειροτεχνία, τη ζωγραφική και διάφορες άλλες εργασίες.
Όσο μπορούμε άνετα, ό,τι μπορούμε και κάνουμε άνετα. Αυτό μόνο. Και με τη βοήθεια του Θεού, δηλαδή τα έξοδα μας τα βγάζουμε και περνάμε. Μπορούμε πολύ περισσότερο να βγάλουμε, αλλά δεν θέλουμε να βγάλουμε περισσότερο. Όσο είσαι, έτσι περιοριζόμαστε και τα έξοδα μας. Και ό,τι θέλουμε για να διορθώνουμε πάλι του σπιτιού μας, τις ανάγκες. Τρεις είμαστε, τρεις είμαστε. Εγώ έχω από το 1927 εδώ, ο αδερφός μου άλλος ο μικρότερος ήρθε το 33. Αδερφός Καπασάρκα. Καπασάρκα αδερφός μου. Το 33 έφυγε. Κατόπιν έρθει και ο άλλος ο νέος. Του 50 σχεδόν. Τέλος, όσοι μοναχοί θέλουν να ακολουθήσουν απρόσκοπτον και υψηλωτέραν άσκηση, καταφεύγουν στα ησυχαστήρια, στο νοτιοδυτικό άκρο της Χερσονήσου του Άθο, στα Καρούλια, στα Καντουνάκια και στην Έρημο. Μια περιοχή φοβερά απρόσιτη και αφιλόξενη. Το παράδειγμα και το καμάρι του αθωνικού μοναχισμού και ασκητισμού. Ένας τόπος όπου οι αναχωρητές έχουν κατορθώσει να ταπεινώσουν απόλυτα και να κυριαρχήσουν στο υλικό περίβλημα του σώματος και να ελευθερώσουν την ψυχή τους με αέναη μυστική προσευχή. Και καθαρμένοι, εξαγνισμένοι, να είναι έτοιμοι για την αναχώρησή τους από τον κόσμο τούτο για το αιώνιο ταξίδι στη χωρία των αγγέλων. Ο θάνατος που δούμε είναι πάντα φοβερός. Αν έχετε πάει στις σχεδίες, θα έχετε ακούσει. Ο όντως φοβερότατο του θανάτου μυστήριον. Πώς ψυχή εκ του σώματος βιαίως χωρίζεται. Ο κάπως ο δεσμός, ο μέγας θεσμός σώματος ή ψυχής. Και αλλού πάλι άρθρο παραλέει, ή μείον αγώνα έχει η ψυχή χωριζομένη εκ του σώματος. Προς ανθρώπους στόματα ρέπουσα, ουκ έγινε βοηθούντα. Προς οικείους πάλι στρέφουσα, λέει, ουκ είναι βοηθούν αυτήν, όταν ψυχοραγείται δηλαδή ο άνθρωπος. Εμείς όμως φιλοσοφούμε, και διότι όλη η ζωή του μοναχού είναι μελέτη θανάτου. Όταν μας έρχονται κακοί λογισμοί, τέλος πάντων, οι ενθυμίσεις κακέ ή η συνεργεία του διαβόλου μας ξεσηκώνει, λέμε ότι τι δεν θέλαμε. Μας λέει, τρόπον δεν είναι αμαρτία, ούτε κλέψει. Αν δεν μιλάμε, λέμε, γιατί να τα κλέψω, τι θα τα κάνω. Αφού υπάρχει θάνατος, τι θα τα κάνω. Έτσι φιλοσοφούμε το θάνατο και τον περιμένουμε το θάνατο ως φυσική συνέπεια, όπως γίνει, βέβαια. Αλλά όσο και αν προσπαθούμε, πάντα τον φόβο τον έχουμε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, που έχουμε το παρακτήσει, λέει «Εγώ και τι φοβούμαι τον Θεό, διότι αγαπώ Αυτόν». Και ο Μέγας Αντώνιος έλεγε «Και εγώ δεν τον φοβούμαι τον Θεό, γιατί τον αγαπώ, τα έχω καλά». Αλλά αυτή η κατάσταση είναι για τους τελείους, για εκείνους που έχουν κάνει 40 σώδες. Σε εμάς αυτό δεν μπορούμε, ούτε συμφέρει να το λέμε. Εμείς πρέπει να έχουμε τον φόβο του Θεού. Ότι λέει η Αγία Γραφή, αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Ο φόβος του Θεού είναι για μας το ωφελημότερο και το πρακτικότερο προς σωτηρία. Να τον φοβούμε τον Θεό, φυλαγόμαστε από πολλά κακά. Δεν είμαι δεστή στιγμή να πούμε ότι δεν τον φοβούμε τον Θεό. Δεν έχουμε φτάσει εκείνη την κατάσταση. Όταν ένας μοναχός έρθει η ώρα του να κοιμηθεί, ενταφιάζεται στο κημητήρι της μονής. Οι μοναχοί μετά το θάνατό τους δεν ξυλιάζουν, παραμένουν μαλακοί, σαν ζυμάρι, μας βεβαιώνουν οι αγιορείτες. Να αποδείξει ο Θεός ότι οι χάρες στον θεσμό των μοναχικών, δηλαδή όχι στα άτομα. Τα άτομα κάθε ένα έχει την απολογία του. Αλλά γενικώς στον θεσμό είναι οι χάρες του Θεού. Επισιάζει όπως παρουσιάζει την Παναγία που επισιάζει το Άγιον Όρος. Έτσι η χάρη του επισιάζει τα γεννούς. Και βλέπετε λοιπόν, περνάει μια μέρα, ο πεθαμένος τον παίρνει στο χεράκι, τη σκόνηση. Ενώ έξω στον κόσμο γίνονται σαν ξύλο οι άνθρωποι. Αμέσως. Εδώ δεν γίνεται, δεν ξυλιάζει. Ναι, έχουν την ελαστικότητα. Μια μέρα να περάσει και δύο μέρες είναι σαν να είναι ζωντανός. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Θα μπορούσατε να μας περιγράψετε πώς γίνεται μια κηδεία ενός μοναχού εδώ στο Όρος? Εδώ είναι τυπικό διαφορετικό. Έξω λέγεται τυπικό νεκρόσιμο δια τους λαϊκούς, εδώ λέγεται δια τους μοναχούς. Εδώ μόλις αποθάνει, τον τυλίγουμε ολόκληρο, δεν τον αφήνουμε ούτε το πρόσωπο να φέρει το οτιδήποτε. Στο ράσο που μπορεί, στο ουσιαστικό αυτό, τον τυλίγουμε και τον κάνουμε κάτι σταυρούς.
2-3 σταυρούς και έτσι και έτσι και τον ανεβάζουμε πάνω. Με τι πήγε... κάναμε τους σταυρούς. Ο σταυρός είναι επισκίωσης για τα κακά πνεύματα. Ναι, αλλά με τι μέσο τον κάνει το σταυρό, τον γραφίζεται πάνω στο ράσο. Όχι, με νήμα, όπως αυτό άσπρο. Θα πάω στο μαύρο γάζο, φτιάχνουμε άσπρο σταυρό εδώ, άσπρο παρακάτω για να τον κυδεύει ο σταυρός. Και μετά τι, πώς γίνεται η νεκρόσιμη ακολουθία. Κατά μου τον παίρνουμε από και τον πάμε στη λυτή του, όχι στο καθολικό μέσο, του πηγαίνει ο πατέρας και διαβάζει το ψαλτήρι. Άλλος μια δόξα όπως που άλλος ολόκληρο κάθισμα και τους με μοναχούς τους διαβάζουμε στη λυτή απ' έξω. Τους ιερωμένους τους διαβάζουμε μέσα στο καθολικό και αφήνουμε και το χεράκι έξω. Για να σπάζουν οι πατέρες, αν είναι ηγούμενος, τροποδρόμοι προηγούμενος. Και έπειτα γίνεται η εκφορά, όπως συνήθως, ψάλλοντας και χτυπώντας τις καμπάνες πένθυμα στους πάνω στους κημητηρικοί, δεν το στάμε χωρίς νεκροφόρα αυτή που έχει φτιάξει στις σκάσεις, αμέσως στη γη. Με το ράφι τυλιγμένος και μέσα στη γη. Μέσα στη γη, ναι. Έτσι είναι η μοναχός. Τυπικό και η τελετή ενταφιασμού των μοναχών παραμένει αναλύωτο αιώνες τώρα. Οι ιστορημένοι στα αγιορείτικα μοναστήρια κοίμηση του Εφραίμ του Σύρου είναι αποκαλυπτικοί του τυπικού αυτού. Μοναχοί, ερημίτες, στυλίτες, ασθενείς που πληροφορούνται την κοίμησή του σπέβδουν να παρευρεθούν και να πάρουν μέρος στην νεκρόσιμη ακολουθία.